Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη διάλεξη του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη, αύριο, θα έχουμε εξέταση MPS, Minimum Programming Skills, όπου θα κληθείτε να υλοποιήσετε σε assembly κάποιο μικρό πρόγραμμα. Την προηγούμενη εβδομάδα, την ώρα του εργαστηρίου, Τετάρτη δηλαδή 7 με 9, είχαμε δείξει κάποια κομμάτια κώδικα σχετικά με την εκτύπωση αλφαρυθμητικών στην οθόνη. Είχαμε δει ότι χρησιμοποιούμε την κλίση συστήματος Interrupt 21H, όπου είναι μια συνάρτηση, μια υπηρεσία που μας παρέχει το ίδιο το λειτουργικό σύστημα, που στην περίπτωσή μας είναι το DOS. Άρα χρησιμοποιούμε assembly σε συνδυασμό με ένα λειτουργικό σύστημα που μας παρέχει υπηρεσίες. Στην Interrupt 21H και συγκεκριμένα στην παράμετρο α_high09, είδαμε ότι το string τοποθετείται στο data segment, στο τμήμα δεδομένων, και ότι μπορεί να αποτελείται από χαρακτήρες ASCII, οπότε τις βάζουμε μέσα σε διπλά εισαγωγικά, ή μπορούμε να γράψουμε έξω από τα διπλά εισαγωγικά κατευθείαν το κάθε byte ξεχωριστά, στην κωδικοποίηση ASCII βέβαια, αλλά στο δεκαδικό σύστημα, στο διαδικό σύστημα και στο δεκαεξαδικό. Κάποιος λοιπόν μπορεί να γράψει το string που θα εκτυπωθεί στην οθόνη και με συνδυασμό όλων αυτών. Υπενθυμίζω ότι η κλίση 9 στο Interrupt 21H, η κλίση με α_high09, απαιτεί η κλίση 09 απαιτεί το string να τερματίζεται με τον χαρακτήρα δολάριο, το 24H δηλαδή. Και αυτό γιατί έτσι είναι κατασκευασμένη αυτή η συνάρτηση. Άρα λοιπόν, αν δεν τοποθετήσετε δολάριο, η εκτύπωση συνεχίζει μέχρι το σημείο όπου θα βρεθεί δολάριο. Αν δεν βρεθεί δολάριο, τότε θα αρχίζει να εκτυπώνει σαβούρες μέχρι να κάποια στιγμή να τερματίσει η εκτέλεση από είτε τον emulator είτε από τον DOS. Οπότε, θυμίζω επίσης, εκτός από δολάριο, είδατε και τους ειδικούς χαρακτήρες 10-13 carriage return line feed. Το 13 είναι το carriage return και το 10 το line feed, το οποίο έχει ως συνέπεια το καρέ. Εκεί δηλαδή που αναποσβήνει ο χαρακτήρας, το carriage return το επαναφέρει στην αρχή και το line feed σημαίνει πάμε μια γραμμή από κάτω. Άρα λοιπόν είναι η λειτουργία enter που κάνουμε. Είδατε λοιπόν ένα τέτοιο πρόγραμμα, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα κληθείτε να υλοποιήσετε, δηλαδή εκτύπωση κάποιου μηνύματος, ίσως του AM. Θα πρέπει να γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε την κωδικοποίηση ASCII, ASCII2, ASCII, και γρήγορα να μπορείτε να βρείτε τους χαρακτήρες που σας έχουν ζητηθεί. Αυτή λοιπόν την Τετάρτη συνδέεστε όλοι 7 η ώρα για την εξέταση πάνω στον κώδικα και είναι υποχρεωτικό εργαστήριο. Δεν πρέπει να κάνετε απουσία. Μια ερώτηση, τον κώδικα αύριο, αν θα τον θέλουμε σε DOS, DOS για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι το Disk Operating System, είναι το λειτουργικό σύστημα που βρίσκεται κάτω από το emulator, δεν είναι τα Windows, επειδή το EMU που χρησιμοποιούμε, το EMU 886, προσομοιώνει έναν υπολογιστή της εποχής του 80, γιατί είναι στον επεξεργαστή 80-86, έχει μια δικιά του υλοποίηση DOS, που υποστηρίζει αρκετά interrupts, αρκετές υπηρεσίες, αλλά όχι όλες. Ο κώδικας λοιπόν που θα γράψετε θα πρέπει να υλοποιηθεί σε EMU8086 και στη συνέχεια να μας στείλετε το αρχείο .asm που θα προκύψει από τον EMU8086. Δεν θέλουμε να μας στείλετε ούτε το εκτελέσιμο, το binary, αυτό που θα προκύψει, ούτε το listing, εκτός αν μας ζητηθεί, ούτε κάτι άλλο. Θέλουμε μόνο τον πηγαίο κώδικα. Άρα λοιπόν, ο κώδικας θα τον υλοποιήσετε σε EMU8086 και θα μας το στείλετε με την διαδικασία που θα σας
ανακοινωθεί αύριο, συνήθως με το E-Class. Άρα φαντάζομαι η απορία λύθηκε και μπορούμε να συνεχίσουμε σε κάποια θέματα θεωρίας. Θα ενεργοποιήσω το share της οθόνης μου για να δούμε μαζί κάποιο υλικό. Λοιπόν, καταρχήν, θα σας δείξω μια εικόνα που αναφέρει βέβαια κάποιον ετών πίσω και θα σας δείξω και τι σημερινή πώς έχει διαμορφωθεί. Βλέπετε λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από το 2014, η top γλώσσα προγραμματισμού το 2014 και θα τη συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες στην εποχή μας. Αλλά βέβαια θα δούμε ότι δεν έχει αλλάξει σημαντικά. Βλέπετε εδώ στην πεντάδα ότι είναι η Java, η C, C++, C#, Python. Και μετά έπονται JavaScript, PHP, Ruby, SQL και MATLAB. Αυτό δηλαδή έχει ως συνέπεια ότι κάποιος που γνωρίζει αυτές τις βασικές γλώσσες, που τις περισσότερες τις καλύπτουμε στο τμήμα μας. Εμείς εδώ θα κάνουμε C, έχετε ήδη όμως και γνώση προγραμματισμού C από άλλα μαθήματα. Και Java ασφαλώς κάνετε. C++ ασφαλώς υλοποιείται και Python. Python σε κάποια μαθήματα επιλογής, αλλά είναι αρκετά εύκολη γλώσσα. Ας δούμε λοιπόν μια αντίστοιχη εικόνα από το έτος που μας πέρασε. Άρα λοιπόν, αυτή η σελίδα παρέχεται από το IEEE Spectrum, Institute for Electric, Electronic Engineers. Κάθε χρόνο κάνει μια έρευνα σχετικά με τις γλώσσες προγραμματισμού από τις αγγελίες, από την προσφορά και τη ζήτηση, λοιπόν. Και κάθε χρόνο προς το τέλος, βλέπετε αυτό το είχε υλοποιήσει πέρσι, το Σεπτέμβριο, ακόμα δεν έχει βγει, όπου να είναι θα βγει και για το 2020, αλλά ζούμε για το 2019. Βλέπουμε λοιπόν, η Python έχει αφήσει κατά πολύ τις άλλες γλώσσες πίσω, δηλαδή εκεί που ήταν στην πέμπτη θέση, έχει έρθει, όπως βλέπετε, στην πρώτη θέση, Python, γιατί η Python πολύ εύκολα σας βοηθάει να δημιουργείτε prototypes, πειραματικά πρωτότυπα, για να εξετάζετε ή να αναλύετε κάποια ερευνητική ιδέα. Πολύ εύκολη γλώσσα προγραμματισμού και βέβαια εδώ έχει και κάποια σήμανση ως προς το που χρησιμοποιείται. Π.χ. ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο web, σε υπολογιστή, σε ενσωματωμένα συστήματα. Και η Java παραμένει στις πρώτες θέσεις, εκεί που ήταν πρώτη θέση, βέβαια έχει πέσει στη δεύτερη, αλλά παραμένει, όπως βλέπετε, σε μια περίοπτη θέση. Είναι πολύ σημαντική η γνώση Java, υπάρχουν πολλά job openings για Java και γι' αυτό λοιπόν έχει αυτό εδώ το score, 96,3. Η C ακολουθεί, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η γλώσσα C. Ασφαλώς έχετε παρακολουθήσει μάθημα προγραμματισμού σε C και εμείς εδώ, στο επόμενο μάθημα, όποιος επιλέξει λειτουργικά συστήματα, θα κάνει C. Το μάθημα που διδάσκω σε ανώτερο εξάμεινο, όπως και στο μάθημα επιλογή συστήματα παράλληλης και ήταν μέινης επεξεργασίας. Διδάσκω C με ασφαλώς τις επεκτάσεις για παράλληλα συστήματα. C++. Και ακολουθούν, όπως βλέπετε, R, JavaScript, C# και άλλες γλώσσες. Οπότε μπορείτε να έχετε μια εικόνα, ώστε να ξέρετε ότι όταν ολοκληρώσετε με το καλό τις σπουδές σας και πάρετε το δίπλωμα, τι γνώσεις πρέπει να γνωρίσετε αν θέλετε να ασχοληθείτε με τον προγραμματισμό. Καλό είναι λοιπόν να ξέρετε τουλάχιστον Python, Java, C, C++, οι βασικές γλώσσες. Αυτό λοιπόν ήταν το Top Programming Language. Στη συνέχεια, κάπου εδώ έχει assembly βέβαια, απλώς είναι σε ένα χαμηλό ποσοστό, βλέπετε 15%. Γιατί ανάγκη σε assembly υπάρχει, απλώς είναι λίγοι προγραμματιστές που
ασχολούνται με assembly, γιατί είναι μια δύσκολη γλώσσα προγραμματισμού. Εν τούτοις, εμείς την κάνουμε προκειμένου να κατανοήσετε ακριβώς πώς λειτουργεί ένας επεξεργαστής. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι μια διαφήμιση για έναν υπολογιστή αρκετά παλιό. Ναι. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Άκουσα κάτι στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στο chat να το γράψετε. Λοιπόν, ο VIC-20 Commodore, ο οποίος ήταν, όπως βλέπετε σε μια διαφήμιση, ίσως να το μεγαλώσω, εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, κόστιζε, όπως βλέπετε, $400. Βέβαια, ήταν $400 της εκείνης εποχής. Έχει άλλη αντιστοιχία με τη σημερινή, με τη σημερινή ισοτιμία, με το σημερινό λόγο πληθωρισμού κτλ. Αλλά ήταν από τους πρώτους υπολογιστές που ήταν έγχρωμος. Άρα λοιπόν επέτρεπε να παίξει κάποιες παιχνίδια, να προγραμματίσει. Βλέπετε εδώ κάποια χαρακτηριστικά που είχε. Για παράδειγμα, το μεγαλώνω, είχε basic γλώσσα προγραμματισμού, δηλαδή ερχόταν με μια γλώσσα προγραμματισμού, ώστε κάποιος εκτός από παιχνίδια να αρχίσει να προγραμματίσει. Είχε σύνδεση, παρήχε σύνδεση με τηλεόραση, είχε κάρτα ήχου για να παράγει, κάρτα ήχου, γεννήτρια ήχων να το πούμε καλύτερα, για να παράγει ήχους, 16 χρώματα, 66 γραφικούς χαρακτήρες, ήταν full size πληκτρολόγιο, πληκτρολόγιο γραφομηχανής, δηλαδή κάποιος μπορούσε άνετα να γράψει και μεγαλύτερα κείμενα, είχε 25 kilobyte μνήμη, 5 kilobyte RAM. Μπορούμε να συγκρίνουμε 25 kilobyte μνήμη. Μνήμη αποθηκευτική. Δηλαδή, εμείς έχουμε terabyte πια. Και RAM. RAM 5 kilobyte, τη σημερινή εποχή, είναι της τάξης των gigabyte. Και μπορούσε να γίνει και αύξηση της μνήμης. Έτσι λοιπόν, βλέπετε μία τέτοια εικόνα, γιατί στο μάθημα αυτό θα πρέπει να κατανοήσετε, στο μάθημα αρχιτεκτονική υπολογιστών, ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα που έχουμε στις μέρες μας οφείλονται σε μια διαρκής εξέλιξη. Πρέπει να γνωρίζουμε το παρελθόν, το παρόν και να μπορούμε να εκτιμήσουμε πού οδεύουμε και πώς θα βοηθήσουμε κι εμείς, πώς θα συμβάλλουμε στο μέλλον. Άρα, κατά διαστήματα θα σας δείχνω και εικόνες από το παρελθόν για να γνωρίζετε και να συγκρίνετε και να δημιουργούνται σχετισμοί στο μυαλό σας. Σχετισμοί σχετικά με την εξέλιξη και την πρόοδο της τεχνολογίας. Και θα σας δείξω και ένα βιντεάκι, σε κάποια frames θα το σταματήσω, για έναν υπολογιστή, το Commodore 64. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, Commodore 64, όπως βλέπετε, σας έδειξα πριν διαφήμιση για το Commodore. Το 1982 είχε λοιπόν δημιουργηθεί το Commodore, η πρώτη έκδοση. Εδώ βέβαια, στις μέρες μας, γιατί υπάρχει και μια τάση νοσταλγίας του παρελθόντος, ξαναπαρουσιάστηκε το Commodore και ίσως το έχετε δει σε κάποια ράφια μαγαζιών. Υπάρχει λοιπόν στη mini έκδοση, βλέπετε εδώ Commodore 64 mini, αρκετά μικρό, με USB, ασφαλώς το αρχικό δεν είχε USB, γιατί δεν υπήρχε καν USB εκείνη την εποχή. Σύνδεση με HDMI, πολύ πιο μικρό, πολύ πιο ελαφρύ, αλλά συνοδεύεται από ένα αυθεντικό joystick, βέβαια πια η διαπαφή είναι με USB και όχι με τον αντάπτορα εκείνης εποχής. Και συνοδεύεται με 64 παιχνίδια, 64 built-in games εκείνης εποχής. Δηλαδή, παιχνίδια όπου ήταν κλασικά για αυτό το μηχάνημα. Το βλέπετε αυτό. Και μία ερώτηση μπορεί να θέσει κάποιος. Αυτό δηλαδή τώρα έχει τον ίδιο επεξεργαστή, έχει το ίδιο software, μάλλον το ίδιο software έχει το ίδιο hardware, την ίδια αρχιτεκτονική που είχε εκείνος ο αρχικός επεξεργαστής του Commodore 64. Γι' αυτό λοιπόν, να σας δείξω από τη σελίδα τη Wiki, 64wiki.com, όπου μας αναφέρει, και θα κάνω λίγο zoom να το δούμε καλύτερα, το κάνω πολύ zoom, εδώ, ότι
δεν έχει τον ίδιο επεξεργαστή, αλλά έχει έναν ARM επεξεργαστή. ARM επεξεργαστές έχουν και τα κινητά μας τηλέφωνα. Α20, System on a Chip, δηλαδή ένας επεξεργαστής που έχει μέσα, έχει ενσωματωμένο στο ίδιο chip διάφορα υποσυστήματα, π.χ. από ελεκτές περιφερειακών, ελεκτές οθονών για το HDMI, για την κάρτα ήχου κτλ. Δηλαδή όλα είναι σε ένα single package. Όλα είναι στο ίδιο, στην ίδια συσκευασία. Και φέρει το λειτουργικό σύστημα Linux, το οποίο εκτελεί έναν προσωμιωτή, έναν εξομοιωτή μάλλον, τον εξομοιωτή Vice. Δηλαδή, πήραν ένα επεξεργαστή που εκτελεί Linux, θα μπορούσε να είναι και το Raspberry, αν το έχετε ακούσει. Τοποθέτησαν το λειτουργικό σύστημα, τοποθέτησαν τον προσωμιωτή και στη συνέχεια τοποθέτησαν 64 παιχνίδια και το πουλάνε. Βέβαια, το θέμα είναι, μερικές φορές μας ενδιαφέρει πιο πολύ η εμφάνιση, οπότε σε αυτούς εδώ πέρα έχει εμφάνιση που πραγματικά θα ξυπνήσει μνήμες σε πρώην χρήστες αυτής της μηχανής, του Commodore 64, αλλά το πέτυχαν με τη σημερινή τεχνολογία. Α, λοιπόν, ναι, θα μπορούσε και κάποιος ενδεχομένως που του αρέσει η προσωμείωση παιχνιδιών άλλης εποχής να εγκαταστήσει στο δικό του Linux σύστημα τον προσωμιωτή και να μπορέσει να εκτελέσει αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί να τα βρει κάπου σε διάφορες τοποθεσίες στο ίντερνετ. Εδώ όμως μπορούμε να διαφοροποιήσουμε κάτι. Άρα λοιπόν, εξωτερικά έχει την ίδια λειτουργία. Δηλαδή, σε έναν εξωτερικό παρατηρητή και τα δύο, και το αυθεντικό Commodore 64, αλλά και αυτό που το παρουσίασαν, όπως βλέπετε εδώ, το 2018 στην αγορά, παίζουν τα ίδια παιχνίδια. Κάποιος δηλαδή θα μπορούσε, βλέποντας τα αποτελέσματα, να δει διαφορά, εκτός αν ήταν τόσο πολύ παρατηρητικός και μπορούσε να διαφοροποιήσει την αναλογική απεικόνιση, γιατί το ένα ήταν σε τηλεόραση αναλογική, με την ψηφιακή απεικόνιση που έχει το HDMI αυτό εδώ πέρα. Όπως κάποιοι λένε, π.χ. ο ψηφιακός ήχος δεν είναι τόσο καλός όσο ο αναλογικός ήχος. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να διαφοροποιήσω τους δύο αυτούς ήχους, αλλά κάποιοι που έχουν αρκετή ευαισθησία μπορούν και διαφοροποιούν τους ήχους. Ίσως και σε αυτό. Το ένα είναι αναλογική έξοδο, το άλλο ψηφιακή. Μπορεί ίσως να καταλάβει κάποια διαφορά. Πάντως εξωτερικά είναι το ίδιο, μπορούμε να πούμε, ενώ εσωτερικά έχουν τελείως διαφορετική αρχιτεκτονική. Αυτό ίσως να δείτε, να ψάξω λίγο. Commodore 64, λάθος το έγραψα. Για να δούμε, αν θέλουμε να δούμε ένα Commodore, για παράδειγμα, 64, αυτό το μοντέλο, πώς ήταν, προηγούμενη έκδοση, είχε, όπως βλέπετε, έναν επεξεργαστή, βλέπετε, MOS Technology 6510. Δηλαδή, δεν είχε ασφαλώς ARM επεξεργαστή. Είχε έναν άλλον επεξεργαστή, αλλά με ένα σημερινό εμείς επεξεργαστή μπορούμε και προσωμιώνουμε και όντως τον επεξεργαστή. Λοιπόν, αυτό ήταν σχετικά με το Commodore. Μπορώ να το κλείσω. Ωραία. Και μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα αρχείο που θα βρείτε στο eClass και θα σας βοηθήσει στο εργαστήριο. Στο εργαστήριο υπάρχει ένα αρχείο που φέρει τον τίτλο «Βοήθημα στην Assembly». Οδηγός εκμάθησης στην Assembly 86. Ένα εγχειρίδιο 40 σελίδων, όπου καλό είναι να το διαβάσει κάποιος. Τι είναι μια γλώσσα Assembly, τι βρίσκουμε στο εσωτερικό ενός επεξεργαστή, καταχωρητές γενικού σκοπού, τμήματος, καταχωρητές ειδικού σκοπού. Υπενθυμίζω ότι οι καταχωρητές είναι θέσεις μνήμης μέσα στον επεξεργαστή. Είναι πολύ γρήγορη μνήμη και φέρουν τόσα bit όσο είναι το μέγεθος του αντίστοιχου καταχωρητή. Για παράδειγμα, ένας καταχωρητής, ο AX, που είναι 16 bit, θα έχει έναν καταχωρητή 16 bit. Καταχωρητές λοιπόν γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες και ειδικών κατηγοριών, όπως για παράδειγμα η σημαία κρατουμένου που βρίσκεται σε ένα καταχωρητή Special Register, Status Register, καταχωρητή κατάσταση. Και οι καταχωρητές τμήματος. Πώς γίνεται πρόσβαση στη μνήμη, μεταβλητές, πίνακες, οι μεταβλητές πώς αποθηκεύονται,
διακοπές, τα interrupts, η βιβλιοθήκη συναρτήσεων που συνοδεύει τον προσομοιωτή που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο των MU886, αριθμητικές και λογικές εντολές, έλεγχος ροής προγράμματος, διαδικασίες, σωρό, μακροεντολές που δεν χρησιμοποιούμε συνήθως εμείς, γιατί δεν κάνουμε τόσο σύνθετα προγράμματα. Έτσι λοιπόν, θα σας παρότρινα να το διαβάσετε αυτόν τον οδηγό, όπου θα σας εισάγει στις έννοιες assembly. Βλέπετε εδώ οπτικά πώς ο κάθε καταχωρητής των 16-bit μπορεί να χωριστεί σε δύο καταχωρητές, αναφέρομαι ασφαλώς στους γενικού τύπου καταχωρητές μόνο. Γενικού τύπου AX, BX, EX και DX μπορούν να χωριστούν και να έχουν πρόσβαση και ανά byte, γιατί είναι 2 byte κανονικά. Δηλαδή AX, BX, EX, DX. Έτσι είναι τα ονόματα, έτσι τα έχουν θέσει οι κατασκευαστές αυτής της assembly. Θα δείτε ότι σε άλλες γλώσσες assembly, σε άλλους επεξεργαστές, δεν έχουμε αυτά τα ονόματα, αλλά έχουμε για παράδειγμα RO0 από το register. RO0, RO1, RO2, RO3. Η Intel αποφάσισε να τα ονομάσει με αυτά τα γράμματα. Άρα λοιπόν A, B, C, D. Επίσης υπάρχουν οι καταχωρητές τμήματος, όπως το CS, Code Segment, το IP, που είναι το Instruction Pointer, και το ζεύγος CSIP, μας δείχνει τη μετατόπιση της εντολής που θα εκτελεστεί, το IP, στο τμήμα που ξεκινάει από το CS. Δηλαδή το IP είναι η εσωτερική μετατόπιση. Κάθε τμήμα, υπενθυμίζω, έχει δύο στοιχεία. Κάθε εντολή που βρίσκεται ή κάθε δεδομένο έχει δύο στοιχεία. Το ένα είναι το τμήμα που ανήκει, το οποίο συνδυάζεται με τον καταχωρητή τμήματος. Για παράδειγμα, για το code σήμερα είναι το CS, για το data segment είναι το DS, για το extra segment, extra κώδικας, είναι το ES και για το τμήμα σωρού είναι το SS, stack segment. Άρα από τη μία έχουμε τον καταχωρητή βάσης, εκεί που ξεκινάει το τμήμα, και από την άλλη έχουμε τον καταχωρητή μετατόπισης. Για παράδειγμα, το IP είναι για το CS. Το SS μπορεί να συνδυαστεί τόσο με το SP και τόσο με το BP. Και επίσης υπάρχει το SIDI που συνδυάζεται με το DS και με το ES. Και έτσι λοιπόν, όταν έχουμε έναν καταχωρητή τμήματος και έναν καταχωρητή μετατόπισης, δηλαδή με 4 byte, μπορούμε και δημιουργούμε την απόλυτη διεύθυνση στη μνήμη για το συγκεκριμένο στοιχείο. Υπενθυμίζω, η πρόσβαση στη μνήμη γίνεται ανά byte. Κάθε byte έχει δικιά του διεύθυνση. Και επίσης, το μέγεθος της μνήμης που μπορεί να διευσιδοδοτηθεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μπορεί να γίνει προσπέλαση είτε για εγγραφή είτε για ανάγνωση, είναι 1 megabyte. Και αυτό προκύπτει γιατί έχουμε 2 byte για το τμήμα, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μπορούμε να έχουμε 65.535 τμήματα και 2 byte για τη μετατόπιση, που σημαίνει ότι το κάθε τμήμα έχει 65.535 byte. Τι γίνεται όμως αν θέλουμε να τοποθετήσουμε περισσότερο κώδικα σε ένα τμήμα? Με απλά λόγια, το σπάμε τον κώδικα σε άλλα τμήματα. Δεν μπορούμε σε ένα τμήμα να έχουμε παραπάνω από 65.535 byte. Υπάρχει επίσης ένας ειδικού τύπου καταχωρητής, ο Status Register, SR, όπου είναι ο μοναδικός καταχωρητής που επιτρέπει πρόσβαση ένα bit, να διαβάσουμε μεμονωμένα bit. Ενώ σε όλους τους άλλους καταχωρητές θα διαβάζουμε είτε byte είτε 2 byte, αυτό το τμήμα μνήμης δέχεται και υποστηρίζει προσπέλαση ένα bit. Μπορούμε να διαβάσουμε το πρώτο bit που είναι το carry, το τρίτο bit που είναι το parity και το καθεξής. Είναι οι σημαίες. Σημαίες που θα τις δούμε όταν μιλήσουμε για τις αριθμητικές πράξεις. Οι διάφοροι λοιπόν καταχωρητές, πώς χρησιμοποιείται διεσοδότηση, καταχώρηση τμήματος, ειδικού σκοπού, πρόσβαση στη μνήμη, και βλέπετε ότι με την σήμανση αγγείλη σημαίνει pointer, να το πούμε διαφορετικά. Άρα όταν έχουμε αγγείλει β6 συν si, σημαίνει ότι θα γίνει πράξη β6 συν si,
και το αποτέλεσμα θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση μνήμης. Άρα λοιπόν θα πάμε να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα που βρίσκονται στην διεύθυνση μνήμης Β6 και SI. Και εδώ έχει τους πιθανούς συνδυασμούς που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Εντολή move, όπως βλέπετε. Διάφορα κομμάτια κώδικα, πώς μπορούμε να γράψουμε μεταβλητές στο data segment. Πίνακες. Βλέπετε, στο data segment τοποθετούμε μια ετικέτα. Το μέγεθος που καταλαμβάνει κάθε στοιχείο που ακολουθεί στη μνήμη. DB σημαίνει byte, άρα κάθε στοιχείο είναι byte. Το H είναι ένα byte αποθηκεύεται, το H άλλο byte και το καθεξής. Άρα αυτό έχει 1, 2, 3, 4, 5. 5 byte βρίσκονται στην ετικέτα που ξεκινάει από το β. Τοποθετεί και το 0. Εδώ πέρα έχουμε τοποθετήσει το 0 γιατί είναι τρόπος σηματοδοσίας, το τερματισμό του string, όπως θυμάσαι στη C, όπου το null byte, δηλαδή ένα byte που φέρει ένα 0 όλο και όλο, δείχνει το τέλος ενός string. Οπότε εδώ με το 0 δείχνει το τέλος ενός string. Και βλέπετε εδώ τις διευθύνσεις που τοποθετούνται όλα αυτά τα byte. Κάποιες σταθερές. Στο εργαστήριο της Τετάρτης είχαμε δείξει αυτή την οθόνη πώς μπορούμε να μεταβάλουμε τόσο το πώς να απεικονίζει το αντίστοιχο byte στην οθόνη, αν θα είναι τύπου hex, δηλαδή θα το δείχνει ως hex, τύπου ASCII, τύπου binary κτλ. Πόσα στοιχεία θα δείξει και από ποια ετικέτα θα ξεκινήσει. Ίσως σε αυτό το σημείο να κάνω μια παρένθεση για να σας πω το εξής. Μάλλον να ανοίξω το Notepad. Notepad, πού είναι, Notepad. Notepad CNC. Λοιπόν, αν έχουμε ορίσει, έχουμε data segment, data end segment και έχουμε ορίσει μια ετικέτα. Ας πούμε V1, DB. Και έχουμε βάλει κάποια νούμερα. Ωραία. Και έχουμε ορίσει και μία άλλη ετικέτα, V2DB, και έχουμε και εκεί ορίσει, μπορεί κάποιους χαρακτήρες, κάτι στο διαδικό σύστημα, για παράδειγμα. Και ένα χαρακτήρα ακόμα, ίσως, στην τύχη τόπα. Λοιπόν, εδώ τώρα, αν πούμε V1, το στοιχείο V1 με διεύθυνση 0, δηλαδή από την ετικέτα V1 μετατόπιση 0, θα μας επιστρέψει στο 3. Δηλαδή αυτό θα είναι το στοιχείο 3. Αν πούμε το V1 με μετατόπιση 1, θα μας δώσει το 31. Αν πούμε το V1 με μετατόπιση 1, 2, 3, 4, 5, δηλαδή, κοιτάξτε, 1, 2, 3, 4. Συνεχίζεται όμως τη μνήμη. Είπαμε, ο χώρος μνήμης είναι ενιαίος. Θα μας δώσει το α. Το οποίο σημαίνει ότι το V1 του 5 είναι το ίδιο αν το πούμε με το V2 του 0. Δηλαδή, όταν έχουμε μία ετικέτα μνήμης, αυτή να τη σκέφτεστε ως μία άγκυρα, ως σημείο που ξεκινάμε να μετράμε. Που σημαίνει ότι δεν σταματάει, δεν υπάρχει κάπου τέλος. Δηλαδή, άμα συνεχίζουμε, για να δω λίγο, 0, 1, 2, 3, ναι, το 4 είναι, δίκιο έχετε, το μέτρησα λάθος, 0, 1, 2, 3, 4, το 4 είναι αυτό το στοιχείο. Το τέταρτο στοιχείο, λοιπόν, πολύ εύστοχη παρατήρηση, και όχι το πέμπτο στοιχείο, είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν έχουμε τέλος στη μνήμη, άρα μπορεί κάποιος να πει V1, για παράδειγμα, του 100. Τι θα φέρει? Κάποιος θέλει να μας πει για 0,25 στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα τι τιμή θα επιστρέψει V1 του 100. Μια τυχαία ενισκοπίδη. Ποιος το είπε αυτό? Γεωργία Τσαρας. Οκ. Θα επιστρέψει ένα σκοπίδι, αλλά πού θα αντιστοιχεί? Κάπου
θα έχει κάποια σχέση αυτό το σκουπίδι. Θα πω. Ας συνεχίσει λίγο ο πρώτος που δήλωσε. Ναι, θα μας πεις. Είπες σαν σκουπίδι, αλλά έχει κάποια σχέση το σκουπίδι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ξέρουμε τι είναι. 100 θέσεις μετά, μετά την Άγκυρα Βιέννα. Ναι, και συνήθως τι είναι 100 θέσεις μετά την Άγκυρα αυτή. Δεν ξέρω. Κάποιος άλλος που θέλει να μας πει. Να πω εγώ. Ναι, απλώς, βασικά δεν ξέρω πώς μπορώ να εμφανίζω τα ονόματα των φοιτητών που μιλάνε, οπότε μίλησε, ναι, πες. Θα δώσει τη διεύθυνση της θέσης. Όχι, δεν δώσει διεύθυνση της θέσης. Κάτι άλλο θα δώσει. Κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Να πω. Πες, ναι. Θα δώσει το VV96. Το πεδίο V2... ναι, αλλά εγώ θέλω να μου πεις τι θα επιστρέψει. Το V2-96 είναι άλλος τρόπος να πούμε το ίδιο. Δηλαδή το V1-100 είναι το ίδιο με το V2-96. Ναι, αλλά τι θα φέρει αυτή η ετικέτα. Κάποιος που έχει φαντασία. Τι θα μπορούσε να έχει βασικά. Δηλαδή, συνήθως τον κώδικα που είδατε, γράφουμε data segment, γράφουμε διάφορα άλλα μετά συνοδευτικά που υλοποιούν την εφαρμογή μας. Τι τοποθετείτε συνήθως? Δεν ακούγεσαι καθόλου, Θόδωρη? Το μικρόφωνο είναι μάλλον πολύ χαμηλά. Πες λίγο πιο δυνατά. Ένα /0, όπως είναι η θυσία, ας πούμε, και νό. Όχι, όχι. /0 θα είχε αν είχε αρχικοποιηθεί η μνήμη στο 0. Τι θα μπορούσε να είναι? Ωραία, να σας πω εγώ τότε, να σας βοηθήσω. Έστω επιστρέφει, διαβάζουμε λοιπόν αυτή τη τιμή και επιστρέφει το byte BC. Άρα θέλω να μου πει κάποιος τι είναι αυτό το BC. Τι θα μπορούσε να είναι? Θέλω να μου πει τις διαφορετικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αυτό το BC. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Ποιος θέλει? Μπορώ να πω? Ναι, πες. Πες. Το όνομα του pointer, μήπως του δείξει. Όχι, δεν θα είναι το όνομα του pointer. Το όνομα, η ετικέτα είναι V1, έχουμε πει. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Δηλαδή, είπαμε, αυτό μπορεί να είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Θοδωρή, χαμηλό μικρόφωνο, δυνάμωσε λίγο και μίλησε. Καταχωρητής δεν είναι. Το VC δεν είναι καταχωρητής. Να ρωτήσω λίγο. Έλα, Βασίλη, ναι. Μήπως θα μπορούσε να είναι η αναπαράσταση αυτό που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει μέσα στο 16αδικό? Ναι, είναι στο 16αδικό, γιατί για λόγους συντομογραφίας γράφω στο 16αδικό σύστημα και όχι στο διαδικό, αν και μέσα στον υπολογιστή πάντα στο διαδικό σύστημα αποθηκεύονται όλα. Εν τούτης, είναι αναπαράσταση στο 16αδικό. Αλλά αυτό το 16αδικό, το VC, τι μπορεί να είναι? Εγώ σας είπα, επέστρεψε VC. Θέλω να μου πει κάποιος τρεις περιπτώσεις τι μπορεί να είναι. Ναι, είναι το byte στη θέση 100, πράγματι, αλλά τι είναι αυτό το byte, τι μπορεί να είναι? Είναι στο 16αδικό, δηλαδή είτε το έγραφα στο 16αδικό, είτε στο διαδικό, είτε στο δεκαδικό, το ίδιο θα ήταν. Στον υποξεργαστή μέσα είναι στο διαδικό. Απλώς διαβάσαμε αυτή την τιμή και βρήκαμε VC. Τι μπορεί να είναι αυτό το VC? Λοιπόν, να σας πω τι μπορεί να είναι. Δεν ακούγεσαι καθόλου. Μήπως είναι το 1112. Το 1112 τι είναι, η δεκαδική αναπαράσταση αυτού του αριθμού που έχω τοποθετήσει? Ναι. Ναι. Εγώ λέω, ναι, δεν λέω να, σε ποιο αριθμό αντιστοιχεί, αλλά τι μπορεί να είναι. Δηλαδή αυτό πράγματι μπορεί κάποιος να το γράψει στο διαδικό σύστημα με μια αναπαράσταση, στο δεκαδικό μια αναπαράσταση, με διάφορες αναπαράστασεις, αλλά θέλουμε εμείς να δούμε τι μπορεί να είναι αυτό το VC. Μήπως μπορεί να είναι μια λέξη? Τι εννοείς λέξη? Μπορείς να πεις λίγο τι είναι η λέξη? Τι λέξη? Στο χαρακτήρα, σε ASCII. Ωραία, άρα η πρώτη περίπτωση είναι ένας χαρακτήρας ASCII, ASCII chart θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε δηλαδή σε εκείνο το σημείο
να έχει γράψει ο χρήστης ένα χαρακτήρα. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Για συνέχισε. Εκτός από ASCII χαρακτήρες, τι άλλο έχουμε στη μνήμη ενός υπολογιστή? Γιατί αυτό είναι στη μνήμη. Να είναι μια εντολή. Να είναι εντολή. Άρα γράφω instruction or part of instruction. Δηλαδή η εντολή, εφόσον είναι ένα byte, machine code, ή σε περίπτωση που το machine code αποτελείται από πολλά byte, να είναι ένα byte από τα πολλά byte της εντολής. Και το τρίτο τι μπορεί να είναι? Τι βρίσκεται στη μνήμη? Δηλαδή είπαμε ως τώρα χαρακτήρες, δηλαδή χαρακτήρες εννοούμε και αριθμούς και τα λοιπά, χαρακτήρες, εντολές ή... Δεδομένα, ένα κομμάτι δεδομένων. Δεδομένα είπαμε αυτά είτε είναι. Αριθμός. Και ο αριθμός είναι εδώ ανήκει, γιατί και ο αριθμός έχει κωδικό... Ναι, θα μπορούσα να πούμε ASCII char αριθμός εδώ, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα που μπορεί να είναι στη μνήμη. Καταχωρητής. Όχι, οι καταχωρητές δεν βρίσκονται στη μνήμη. Οι καταχωρητές βρίσκονται πάντα μέσα στον επεξεργαστή. Στη μνήμη, τη RAM, γιατί εδώ αναφέρεται σε RAM αυτή η διευθυνσοδότηση, στη δικιά σας RAM, του υπολογιστή σας αυτή τη στιγμή, αν δείτε μια τυχαία διεύθυνση, θα δείτε είτε θα είναι ASCII χαρακτήρας ή αριθμός, είτε θα είναι μέρος μια εντολής, ή θα είναι. Τι θα είναι? Μπορεί από το σύμβολο. Το σύμβολο είναι εδώ, στο ASCII chat. Το είχατε γράψει και πριν στο chat. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Junk. 025. Το θέμα είναι ποιος είπε τα περισσότερα όμως. Γιατί νομίζω αν είπατε όλοι από ένα τότε... Εδώ. Είπα τα δύο από τα τρία. Κρύος Δημήτρης, 1285. Εντάξει. Άρα αφόσον ο Δημήτρης είπε τα περισσότερα, νομίζω αυτός δικαιούται το 025. Θα μου στείλει ένα email με το πέρας της διάλεξης για να σου τοποθετήσω το 025. Άρα λοιπόν είναι αυτά τα διαφορετικά πράγματα που μπορεί να έχει ένα τυχαίο byte. Δηλαδή, μέσα από τον υπολογιστή μας, αν διαβάσουμε τι έχει μία διεύθυνση μνήμης, ένα από αυτά θα είναι. Ή σκουπίδι, ή εντολή, ή δεδομένο. Έτσι. Δηλαδή εδώ το ASCII chart να πω, ας πούμε, data. Ή data, ή instruction, part of instruction, ή junk. Ένα από τα τρία. Αυτό είναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Σημειώνουμε βέβαια ότι τα πάντα μέσα στον υπολογιστή μας βρίσκονται στο διαδικό σύστημα. Άσχετα που εμείς έχουμε αναπαράσταση εδώ 16-αδική για λόγους συντομίας. Εντούτοις, όλα είναι στο διαδικό σύστημα. Όλα είναι 0 και 1. Επίσης, το 16-αδικό σύστημα, ξέρετε, δεν υπάρχει στη φύση. Δεν είναι κάτι της φύσης. Είναι μια βελτιστοποίηση που έχει κάνει ο άνθρωπος. Είναι μια συμπίκνωση, μια συμπίεση της αναπαράστασης. Μια τεχνητή συμπίεση προκειμένου να μπορούμε πολλά bit να τα αναπαριστούμε με έναν πολύ πιο εύκολο τρόπο. Γι' αυτό το 16-αδικό σύστημα... Μόνο εμείς ως άνθρωποι το χρησιμοποιούμε και κανείς άλλος δεν το χρησιμοποιεί. Ας πούμε, οι μηχανές από κάτω δεν το χρησιμοποιούν. Γιατί χρησιμοποιούν μόνο το διαδικό σύστημα. Λοιπόν, αυτό το βοήθημα εγώ θα σας παρότρινα να το διαβάσετε ασφαλώς και να βελτιώσετε τις γνώσεις σας το προγραμματισμό σε assembly. Βρίσκεται στο e-class. Αυτό το βοήθημα στην assembly. Σχετικά με τα εργαστηριακά φυλάδια, να σας πω ότι στο πρώτο, το είδαμε την επίλυση, την Τετάρτη, είναι απλές μετατροπές, δεν είναι τίποτα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε τις μετατροπές από το 16-αδικό στο 10-αδικό και στο 2-αδικό, να τις κάνετε εν ρηπείο οφθαλμού, πολύ γρήγορα. Δεν πρέπει να χάνετε χρόνο να κάνετε μετατροπές, γιατί εννοείται ότι η ψηφιακή σχεδίαση τα έχετε μάθει όλα αυτά. Τουλάχιστον, για τα ψηφία, για τα ψηφία του 16-αδικού συστήματος, από το 0 μέχρι και το F, όλες αυτές τις αναπαραστάσεις. Επίσης, από την ψηφιακή σχεδίαση θα πρέπει να θυμηθείτε πώς χρησιμοποιείτε το διαδικό σύστημα σε πράξεις. Πώς γίνεται η πρόσθεση, αφαίρεση, λογική πράξη AND, λογική πράξη OR, λογική πράξη NOT. Μετατροπές, λοιπόν... Επίσης, μη προσημασμένους και προσημασμένους αριθμούς. Υπενθυμίζω ότι αν έχουμε 8 bit, για παράδειγμα έχουμε έναν καταχωρητή αλφα-H, που έχει 8 bit, μπορεί να αναπαραστήσει 255 διαφορετικές, από 0 μέχρι 255, δηλαδή 256 τιμές, και το 0 βέβαια.
Αυτό έχει ως συνέπεια ότι αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς πρόσημο, έχουμε καθαρά όλο αυτό το εύρος. Έχουμε μέχρι το 255. Αν όμως θέλουμε να βάλουμε πρόσημο, τότε θυμάστε ότι είχαμε ένα κομμάτι αυτού του εύρους, το ονοματίζουμε αρνητικό σύνολο και είναι από μείον 128 έως 0 και το άλλο είναι το θετικό από 0 μέχρι 127. Και σε περίπτωση που έχουμε προσημασμένους αριθμούς, το MSB, το Most Significant Bit, δηλώνει και το πρόσημο, εκτός από τη συμμετοχή του στον καθορισμό της τιμής που έχει. Για παράδειγμα, αν είναι 1, είναι το αρνητικό, αν είναι 0, είναι το θετικό. Μία ερώτηση που είχα λάβει στο εργαστήριο την Τετάρτη ήταν, για παράδειγμα, αν έχουμε έναν αριθμό, αν ο επεξεργαστής 8086 υποστηρίζει αρνητικούς αριθμούς. Και είχα πει ότι ο επεξεργαστής απλώς αποθηκεύει στους καταχωρητές μία σειρά από bit, 8 bit. Αν εμείς αυτά τα 8 bit τα ερμηνεύσουμε ως αριθμό, είτε χωρίς πρόσημο είτε με πρόσημο, τότε θα οφείλεται στο, πώς θα, εμείς θα το ερμηνεύσουμε. Δηλαδή, αν ανοίξουμε για παράδειγμα έναν καταχωρητή και βρούμε μία τιμή αυτή, μπορούμε να πούμε είτε αυτή η τιμή είναι χωρίς πρόσημο, για παράδειγμα, ή ότι έχει πρόσημο και έχει το χαρακτήρα και έχει θετικό πρόσημο, είτε ότι είναι χαρακτήρας ASCII. Άρα λοιπόν, ο επεξεργαστής, να ξέρετε, πάντα είναι 0 και 1, οι καταχωρητές έχουν 0 και 1 και πώς αυτό ερμηνεύεται είναι αναλόγως του προβλήματος και από τον ίδιο τον προγραμματιστή. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό ο επεξεργαστής αν έχουμε προσημασμένο ή απροσήμαστο αριθμό. Τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια λογική, την ίδια ψηφιακή λογική υλοποιεί και δεν διαφοροποιείται τίποτα. Γι' αυτό θα δείτε ότι πάντα η πράξη είναι ίδια, απλώς ενημερώνονται κάποιες σημαίες. Για παράδειγμα, θα ενημερωθεί μια σημαία κρατουμένου. Θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη αν κάνουμε κάποιες αριθμητικές πράξεις, αλλά άλλες φορές δεν θα τη λάβουμε υπόψη. Θα το έχετε αυτό υπόψη σας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο φυλάδιο και ασφαλώς αναγνώριση στοιχείων πάνω σε μητρική. Παλιότερα, που τα λάπτοπ ήταν και πολύ ακριβά και είχαν παρασάγκας από τα desktop συστήματα, συνήθως όλοι είχαμε ένα σταθερό υπολογιστή, τον οποίο μάλιστα οι ίδιοι εμείς είχαμε επιλέξει τα στοιχεία, τα περιφερειακά και ό,τι άλλο είχε, και οι ίδιοι, οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον εννοώ από τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών που ήμασταν στη τεχνολογία και θέλαμε ως φοιτητές να μάθουμε, το υλοποιούσαμε. Δηλαδή, πηγαίναμε, συγκεντρώναμε τα υλικά και τα τοποθετούσαμε μέσα στο motherboard, στο case κτλ. Και αυτό βέβαια το κάναμε πάρα πολλές φορές, γιατί αλλάζαμε και υπολογιστές, αλλάζαμε περιφερειακά και ούτω καθεξής. Και γενικότερα, με τα desktop μπορούσαμε και είχαμε μια πολύ καλύτερη επαφή με το ίδιο το hardware και καλύτερη κοιότητα. Βέβαια, λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας, τα desktop πια δεν θα τα συναντήσουμε αρκετά συχνά. Βέβαια, εγώ παντού χρησιμοποιώ desktop και στο γραφείο μου και εδώ που βρίσκομαι και γενικότερα είμαι υποστηρικτής του desktop, γιατί θεωρώ ότι έχουν πολλές περισσότερες δυνατότητες και περισσότερη άνεση. Και ασφαλώς μπορείς να το πειράξεις και πιο εύκολα. Τα laptop τα έχω μόνο για ταξίδια και για συνέδρια. Όταν πάω σε ένα συνέδριο, θα πάρω το laptop. Δεν θα πάρω το desktop μου, ασφαλώς. Ποιος θα το παίρνει άραγε. Αλλά το λάπτοπ είναι για μένα για συνέδριο ή για κάποια διάλεξη σε αίθουσα που θα παρουσιάσω μπροστά σε ακροατήριο. Άρα λοιπόν, εγώ έχω αυτή την προσέγγιση. Βέβαια, αρκετοί φοιτητές από ό,τι έχω δει έχουν μόνο λάπτοπ. Και ούτε καν desktop, ή αν τους ρωτήσω για desktop θα πούνε έχει ένα ο πατέρας μου από εδώ και 20 χρόνια, δεν το ανοίγουμε ποτέ, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Ξέρουν τι είναι, βέβαια, ασφαλώς και ξέρουν τι είναι ένας desktop υπολογιστής, αλλά δεν έχουν αυτή την οικειότητα, το να ανοίξουμε ένα υπολογιστή, να βγάλουμε, ας πούμε, τον επεξεργαστή, να βάλουμε την ψύχτρα, να βάλουμε αυτό το paste ανάμεσα στην ψύχτρα και τον επεξεργαστή. Πολύ σπάνια βρίσκω φοιτητές που να τα γνωρίζουν αυτά και καλό θα ήταν, βέβαια, να έχετε μια οικειότητα. Δηλαδή, αν βρείτε κάποιο desktop,
έστω του πατέρα σας, πάτε διαλύσετε το και επίσης θα το ξανακάνω, θα το ανοίξω όλα τα κομμάτια και θα τα ξανασυνθέσω για να μάθω. Ελπίζω βέβαια να το καταφέρετε ή να μην είναι υπολογιστής που χρειάζεται κάποιος άλλος, γιατί συνήθως η διαδικασία αυτή μπορεί κάτι να καταστραφεί. Αλλά έτσι μαθαίνει κάποιος. Αν δεν καταστρέψει κάποια μνήμη, κάνα motherboard, δεν θα μάθει. Είναι καλό πάντως να το κάνετε. Και αν σας δοθεί ευκαιρία, προσπαθήστε να συναρμολογήσετε δικό σας υπολογιστή, να επιλέξετε εσείς τα εξαρτήματα και να μην ζητήσετε την έτοιμη λύση το να σας το δώσουν συναρμολογημένο, αλλά να πάρετε εσείς τα κομμάτια και ένα-ένα να τοποθετήσετε, βέβαια, με όλους τους κανόνες προσοχής. Και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ο ηλεκτροστατικός κανόνας, που σημαίνει ότι πρέπει να γιώνετε συνεχώς το χέρι σας, ίσως με ένα wrist που το έχετε στη γείωση, για να μην προκαλέσετε βλάβη στα ευαίσθητα ολοκληρωμένα κυκλώματα, όπως τη μνήμη ή ο επεξεργαστής. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο φυλάδιο. Στο δεύτερο φυλάδιο, το οποίο και αυτό το είδαμε στην Τετάρτη, στο εργαστήριο, αναφέρεται στο πρώτο πρόγραμμα, σε Assembly 886. Στο πρόγραμμα αυτό υλοποιήσαμε ένα Hello World, το πιο κλασικό. Πάντα η κάθε καινούρια γλώσσα προγραμματισμού συνήθως εισάγει βασικές έννοιες με το Hello World. Και πάνω σε αυτό γίνεται η ανάλυση, το τι σημαίνει κάθε εντολή που χρησιμοποιείται. Από το listing του προγράμματος σημειώνουμε τα εξής. Ότι κάποιες εντολές που έχουμε γράψει στο πρόγραμμά μας δεν αντιστοιχούν σε κώδικα μηχανής, όπως το title Hello World, βλέπετε δεν έχει καθόλου machine code. Κάποια έχουν machine code, βλέπετε εδώ πέρα MSGDB, ορίζουμε μια ετικέτα μνήμης MSG και τα γράμματα Hello World 1013. Και αυτό έχει ως συνέπεια κάθε byte από αυτά να καταναλώνει, κάθε χαρακτήρα θα καταναλώνει ένα byte. Το H είναι το 48. Το ε είναι το 65. Το λάμδα, το 6C, είναι ένα προς ένα, όπως βλέπετε. Και αυτό έχει ως συνέπεια, λοιπόν, να βρίσκουμε τα byte που χρησιμοποιεί αυτή η ετικέτα μνήμη η ετικέτα αυτή στην μνήμη. Βλέπουμε επίσης κάποιες εντολές assembly που έχουν 2 byte, για παράδειγμα move DSAX είναι 2 byte, το 8Y28. Κάποιες άλλες εντολές, όπως move AX δεδομένα, έχουν 3 byte. Θα δείτε και εντολές με 1 byte. Επίσης, θα πρέπει να δείτε ότι εδώ έχουμε αν και έχουμε την ίδια εντολή move, βλέπετε είναι και τα δύο move, move AX δεδομένα, move DSAX. Η πρώτη move έχει άλλο machine code και καταναλώνει 3 byte. Ενώ η επόμενη, αν και είναι η ίδια πάλι move, έχει άλλο machine code, 8Y28, και καταναλώνει 2 byte. Και αυτό γιατί είναι και οι δύο move, αλλά επιτελούν άλλη λειτουργία. Η πρώτη επιτελεί λειτουργία μετακίνησης σε καταχωρητή κάποιας διεύθυνσης, εκεί που βρίσκονται τα δεδομένα. Ενώ η άλλη, μετακίνηση σε καταχωρητή τμήματος. Το DS είναι καταχωρητής τμήματος. Άρα και τα δύο είναι μετακίνηση ή αντιγραφή βασικά. Το move δεν μετακινεί, δεν παίρνει κάτι και το βγάζει και το βάζει αλλού. Είναι αντιγραφή. Απλώς έχει μείνει να θεωρείται μετακίνηση, αλλά είναι αντιγραφή βασικά. Άρα φαντάζομαι ότι έχει γίνει κατανοητό, με το move αντιγράφουμε κάτι. Τοποθετούμε λοιπόν στο AX κάποια τιμή, ενώ τοποθετούμε σε data segment κάποια άλλη τιμή. Να το γνωρίζουμε αυτό, ότι υπάρχουν, ναι μεν υπάρχουν περίπου 88 εντολές στην assembly που θα μάθουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο 88 machine code. Υπάρχουν πολλά περισσότερα, γιατί η κάθε εντολή, για παράδειγμα η add, άλλο machine code έχει προσθήκη καταχωρητή συν καταχωρητή και άλλο machine code προσθήκη καταχωρητή συν τιμή και άλλο καταχωρητή συν θέση μνήμης. Δηλαδή με την add θα δούμε ότι υπάρχουν 20 διαφορετικά machine code, για παράδειγμα. Σε αυτό λοιπόν το φυλάδιο το δεύτερο, που και αυτό βρίσκεται στο YouTube, στο κανάλι μου και μπορείτε να δείτε την επίλυσή του,
σας δείχνει την εκτύπωση του Hello World και γενικότερα πώς μπορούμε με την κλίση Interrupt21H και MoveAlphaH9 να εκτυπώσουμε ένα μήνυμα στην οθόνη. Βλέπετε λοιπόν ότι αντί για Hello μπορούμε να το γράψουμε και στο 16-δικο σύστημα. Παρατηρούμε ότι βάζουμε ένα 0 μπροστά από τα ψηφία του 16-δικου συστήματος, γιατί αλλιώς το emulator θα βγάλει πρόβλημα, ιδιαίτερα αν ξεκινάει κάτι από χαρακτήρα AOSF, τότε δεν θα μπορέσει να γίνει καν assembled. Και γι' αυτό λοιπόν είναι καλή τακτική, όταν γράφετε 16-δικο σύστημα, να βάζετε το 0 από μπροστά και το H στο τέλος. Πατήστε Run και δείτε την εκτέλεση του προγράμματος. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο φυλάδιο. Θα πρέπει να έχετε κατεβάσει το EMU886, να έχετε δοκιμάσει έστω το Hello World και να κάνετε και δοκιμές με το Hello World, δηλαδή να αλλάξετε τους χαρακτήρες και να βάλετε π.χ. το όνομά σας, να βάλετε στο ASCII, να βάλετε Binary, να βάλετε και στο HEX. Και να έχετε μια οικειότητα με το ASCII, γιατί μπορεί αύριο να σας δοθεί ένα θέμα και να πει έχετε 10 λεπτά να παραδώσετε κάτι που εκτυπώνει στην οθόνη τον αριθμό μητρώου σας στο διαδικό σύστημα και το ονοματεπόμενο στο 16-δικό. Μάλλον αντίστοιχα, ότι έχουμε γράψει στο διαδικό σύστημα τον αριθμό μητρώου και έχουμε γράψει μέσα στο πρόγραμμα, στο data segment, το όνομα στο 16-δικό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε άμεσα να βρείτε στο ASCII. Βέβαια, αντί για ονοματεπόμενο, μπορεί να πούμε κάτι άλλο, να εκτυπώνει ενδεχομένως το όνομα του μαθήματος, το όνομα του πανεπιστημίου. Απλώς πρέπει γρήγορα να βρίσκετε στο ASCII τους χαρακτήρες και πώς βρίσκονται στο διαδικό, 16-δικό και στο δεκαδικό. Η ώρα είναι 2 και 3 ώρα για ένα μικρό διάλειμμα. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσω το feed. Το chat όμως θα παραμείνει ανοιχτό και θα επιστρέψουμε σε κανένα δεκάλεπτο. Υπενθυμίζω στο τέλος της σημερινής διάλεξης θα έχουμε quiz, όπου θα πρέπει να κάνετε login στο ARC. Αν κάποιος δεν θυμάται τους κωδικούς του, είναι ευκαιρία τώρα στο διάλειμμα να πατήσει ένα remind username, αν δεν θυμάται καν το username, remind password, αν έχει ξεχάσει το password, και να κάνει login. Καλό είναι να έχει και το checkbox να χρησιμοποιήσει τα cookies, ώστε να μην κάθε φορά ζητάει τα στοιχεία, και να παραμείνει login, τουλάχιστον δηλαδή κατά τις 2,5 ώρα να είναι κάποιος login, όποιος θέλει να μην έχει πρόβλημα στο iQuiz, γιατί παρατέταρτο θα ξεκινήσει κατευθείαν το iQuiz και θα έχετε 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να συνδεθείτε. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι, συνδεδεμένοι με τους κωδικούς σας. Πού θα συνδεθούμε? Θα σας δοθεί η διεύθυνση, αλλά εντωμεταξύ εσείς να δοκιμάσετε και θα κάνω στο chat arc.ecu.gr. Είναι η σελίδα του εργαστηρίου. Εκεί θα έχει, θα λέει το iTime slots ή το iQuiz. Κάντε login στο site αυτό, δηλαδή το κάθετος schedule, να το γράψω και τη διεύθυνση, arc.ecu.gr κάθετος schedule, να κάνετε login εκεί κατά τις 2,5 ώρα, δοκιμάστε από τώρα βέβαια, και συγγνώμη δεν το έστειλα σε όλους, γιατί μου είχαν στείλει, τώρα το έστειλα, στο schedule, σε όλους, να έχετε κάνει login, γιατί εκεί θα γίνει το quiz. Σταματάω λοιπόν το feed. Κάποιες ερωτήσεις. Username και password. Είναι αυτό που έχεις κάνει γραφή ή δεν έχεις κάνει? Αν δεν έχεις κάνει γραφή, πάτησε να κάνεις γραφή. Το είχαμε πει στην πρώτη μέρα. Έλειπα γι' αυτό. Ναι. Okay. Γι' αυτό έχει ανέβει και στο YouTube το βίντεο, ότι κάνετε γραφή άμεσα τότε. Θα σας έρχεται email, ενεργοποιείτε το account σας και κάνετε login σε αυτό το site. Λοιπόν, κλείνω. Στο chat στέλνετε τις ερωτήσεις σας και θα επανέλθουμε σε 10 λεπτά ακριβώς από τώρα. Λοιπόν, έλαβα κάποιο ερώτημα σχετικά με την πρόσβαση στο ARC. Όπως είχα πει στην πρώτη διάλεξη, το ARC έχει μηχανισμούς ασφαλείας που κόβουν διάφορα IP ranges που ανοιχνεύεται κάποια κίνηση παράξενη. Οπότε ενδέχεται, ίσως αν στη γειτονιά σας κάποιος προσπάθησε να κάνει hacking στο ARC, να έχει μπαναριστεί όλη η γειτονιά, εννοώ η δικτυακή γειτονιά. Γι' αυτό λοιπόν σας είχα πει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το VPN αν δεν μπορείτε να μπείτε στο ARC. Δηλαδή, σε περίπτωση που προσπαθείτε να συνδεθείτε στη σελίδα του ARC, η οποία είναι online και αυτή τη στιγμή είναι online, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Κάνω share την οθόνη τώρα. Θα πρέπει, και βλέπετε το share,
Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να πάτε στο VPN, βλέπετε τη διεύση knock your WMGR VPN. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έχω βάλει mute όλους σας. Όποιος θέλει το λόγο θα σηκώνει raise hand ή θα το γράφει στο chat. Αν θέλει κάποιος ένα μικρόφωνο, για λόγους να μην έχουμε θόρυβο κτλ. Με το VPN έχει οδηγίες πώς να συνδεθείτε. Θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες και στη συνέχεια θα καταφέρετε να συνδεθείτε και τέλος πάντων να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο site. Λοιπόν, ρώτησε κάτι η Ελευθερία. Lottery από την τρίτη εβδομάδα και μετά, η εισαγωγή των διαφόρων τεχνικών καλύτερης ενίσχυσης των γνώσεών σας γίνεται σταδιακά. Αυτή τη εβδομάδα εισάγεται το iQuiz που θα δουν οι συμφοιτητές σου. Ελευθερία, εσύ μπορεί από πέρσι να το θυμάσαι, αλλά αρκετά άτομα για πρώτη φορά θα το συναντήσουν. Άρα σήμερα μόνο iQuiz και την επόμενη εβδομάδα θα μπει και το Lottery. Λοιπόν, είπαμε, όποιος θέλει το λόγο θα σηκώνει το χέρι. Απλώστατα να υπενθυμίσω ότι θα μπείτε μέσω VPN. Όποιος θέλει να συνδεθεί, σύνδεση μέσω VPN, όπως είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορούμε να συνεχίσουμε, λοιπόν. Και θα κλείσω αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο. Είδαμε, λοιπόν, τα δύο εργαστηριακά φυλάδια. Να σας πω επίσης για όσους δεν ήρθανε στο εργαστήριο, ότι υπάρχει ένα συνοδευτικό υλικό που φέρει το τίτλο «Θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου». Τώρα, κάποιος ρωτάει πώς ενεργοποιεί το VPN. Υπάρχουν οδηγίες. Αυτό εδώ πέρα είναι η υπηρεσία του Πανεπιστημίου, δεν την παρέχω εγώ. Άρα, Γιάννη, θα πρέπει να απευθυνθείς στην σελίδα του Πανεπιστημίου για το πώς να ενεργοποιήσεις το VPN. Αναφέρει οδηγίες. Ο Βαγγέλης που ρωτάει πάλι για το VPN, ξαναλέω, είναι του Πανεπιστημίου. Άρα, ερωτήματα για το VPN δεν πρέπει να απευθύνονται σε μένα, αλλά στο προσωπικό υποστήριξης, NOC-UWMGR. Το VPN απαιτείται, αν θέλει να κάνει κάποιος εγγραφή στον ιστότοπο ARC, ή αν δεν έχει πρόσβαση στον ιστότοπο ARC, γιατί δίνει το VPN IP του Πανεπιστημίου, 83212. Κάποιος λοιπόν που δεν έχει κάνει εγγραφή στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το VPN την πρώτη φορά για να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του, η ακαδημαϊκή του ταυτότητα, ότι είναι φοιτητής, ότι δεν είναι κάποιος άγνωστος από το ίντερνετ. Άρα για εσείς του δύο που ρωτάτε με το VPN, ενεργοποιήστε το VPN, χρειάζεται και την εγγραφή ή αν δεν έχετε πρόσβαση στο ARC. Λοιπόν, στο θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίου, βλέπουμε τον προσωμιωτή DOSBox, όπου το χρησιμοποιούμε στην μία και μοναδική περίπτωση όταν η ταχύτητα προσωμείωσης του MU8086 είναι αρκετά χαμηλή. Τότε κάνουμε assemble το πρόγραμμα που έχουμε γράψει και το τοποθετούμε μέσα στο DOSBox με τη διαδικασία που αναφέρεται και αυτό έχει ως συνέπεια να εκτελεστεί σε πολύ πιο γρήγορη με πολύ πιο γρήγορη ταχύτητα. Επίσης, το DOSBox χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προσομοιώσουμε λειτουργίες που το MU δεν παρέχει και, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια ίντερας που δεν υποστηρίζουν το MU8086, οπότε τότε θα πάμε στο DOSBox. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θεωρητικό υπόβαθρο. Υπάρχει και το θεωρητικό υπόβαθρο με αρρύθμιση ενότητα 2, καταχωρητές Hello World, 886. Εδώ θα δούμε το Hello World, το οποίο είδαμε στο εργαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα. Απλώς γιατί κάποιος μπορεί να μην ήρθε, που αφού ήταν προαιρετικό εκείνο το εργαστήριο, ενώ αυτή την Τετάρτη είναι υποχρεωτικό το εργαστήριο. Μπορείτε να δείτε τους διάφορους καταχωρητές. Ένα πρόγραμμα Hello World σε assembly
το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να το κάνετε copy-paste και να το μεταφέρετε στο New World Order να το εκτελέσετε. Και γενικότερα τη διαδικασία που κάνουμε το assembly και την εκτέλεση. Στο εργαστήριο μιλήσαμε και για και τις έξτρα δυνατότητες που είχε. Όλα αυτά, τα παράθυρα κτλ. Και θα τα αναλύσουμε ασφαλώς και σε επόμενο εργαστήριο. Όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη εβδομάδα που είναι το φροντιστηριακό μάθημα. Υπενθυμίζω ότι κάποια εργαστήρια είναι υποχρεωτικά και έχουν εξέταση, κάποια είναι φροντιστηριακά, όπου λύνουμε τις απορίες σας και συζητάμε για εργαστηριακά θέματα. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε αυτό εδώ και να συνεχίσουμε με τη θεωρία σχετικά με την αρχιτεκτονική υπολογιστών, κάποια ιστορικά στοιχεία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας και να εντάξουμε στον κόσμο των υπολογιστών τις πρώτες υπολογιστικές μηχανές, που ασφαλώς απέχουν παρασάγκας με τις σημερινές, αλλά εντούτοις ήταν μηχανήματα που βοηθούσαν τους υπολογισμούς. Άρα ο Άβακας το 3000 π.Χ., οι Κινέζοι το είχαν εφεύρει, η υπολογιστική μηχανή του Πασκάλ, του Λάιμπνιζ για πολλαπλασιασμό και διαίρεση, αναλυτική προγραμματιζόμενη μηχανή από τον Charles Babbage που δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάντα, ξέρετε, τα μεγαλύτερα άλματα στη τεχνολογία γίνονται όταν υπάρχει πολεμική ανάγκη ή όταν ένα Υπουργείο Πολέμου ή Άμυνας, αναλόγως πώς το ονομάζει κάποιος, θέλει να αποκτήσει ένα τεχνολογικό προβάδισμα. Γι' αυτό και ακόμα και το ίντερνετ ανακαλύφθηκε από τον DARPANET. Δηλαδή από τον οργανισμό που έψαχνε πώς να οχυρώσει τις επικοινωνίες ανάμεσα στα διάφορα ερευνητικά κέντρα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε περίπτωση καταστροφής ενός κόμβου να υπάρχει εναλλακτική επικοινωνία από άλλα κανάλια. Λοιπόν, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Κολοσσούς. Ήταν τα μηνύματα που ήταν κρυπτογραφημένα των Γερμανών και μέσω του Κολοσσού μπόρεσαν οι σύμμαχοι να τα αποκρυπτογραφήσουν. Και έτσι λοιπόν να γνωρίζουν τα σχέδια του αντιπάλου. Ένα αντίστοιχο γερμανικής κατασκευής, το Z3, Harvard Mark, 5 τόνοι, 0,3 σεκόν για πρόσθεση. 23 bit αριθμών. Ασφαλώς υπενθυμίζω, σήμερα έχουμε 64 bit συστήματα και η ταχύτητα εκτέλεσης πράξεων είναι αστρονομικά καλύτερη από ότι αυτή. 6 σεκόν για πολλαπλασιασμό. ENIAC, το 1946, 5.000 προσθέσεις το δευτερόλεπτο, 30 πολλαπλασιασμοί το δευτερόλεπτο. Το 1951, η IBM πουλάει τον πρώτο υπολογιστή, τον IBM 701, που ασφαλώς γνωρίζετε ότι είχε ένα βάρος αρκετών τόνων και έπιανε όσο ένα δωμάτιο. Το 1956 κατασκευάζεται ο πρώτος υπολογιστής με τρανζίστορ. 1974, Xerox Alto, πρώτος υπολογιστής με mouse. Το 1977, Commodore, που σας έδειξα και σχετικό διαφημιστικό υλικό. Το 1975, Amiga, με audio-video capabilities, μια πολύ καλή μηχανή, αρκετά πρωτοπόρο για την εποχή της, γιατί υποστήριζε πολυκάναλο ήχο και ασφαλώς είχε και πολλές δυνατότητες στα γραφικά. 1984, IBM PC-AT, 82-86. Και η εφεύρεση, λοιπόν, που άλλαξε άρδιν το τοπίο, ήρθε το 1950 και ήταν το τρανζίστορ. Καταρχήν, υπάρχουν πολλοί τρόποι απεικόνησης των τρανζίστορ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τρανζίστορ. Εδώ είναι μία από αυτές, μία απεικόνηση, ίσως στην ηλεκτρονική έχετε δει και άλλες απεικονίσεις. Αλλά εντούτοις αυτή είναι μια απεικόνιση όπου έχουμε τη βάση, τον εκομπό και το συλλέκτη. Σε άλλες απεικονίσεις το βελάκι προπάει προς τα μέσα, σε άλλες έχει και κάποιες άλλες συνδέσεις. Για παράδειγμα, άμα είναι bipolar transistor ή κάποιο άλλο είδος transistor, MOSFET και άλλα. Όλα αυτά
συνδέονται μεταξύ τους, μοιάζουν, πάλι έχουν τρεις ακροδέκτες, απλώς είναι λίγο διαφορετική η απεικόνηση. Δεν μας απασχολεί όμως, αρκεί εμείς να ξέρουμε ότι το τρανζίστορ έχει τρεις ακροδέκτες και με την κατάλληλη τάση που θα βάλουμε στη βάση θα έχουμε μεταφορά των ηλεκτρονίων στους άλλους δύο ακροδέκτες. Το τρανζίστορ λοιπόν είναι ένας διακόπτης. Βλέπουμε το υπόστρωμα και πηγή ηλεκτρονίων, καταβόθρα ηλεκτρονίων, πύλη. Δίνουμε ρεύμα στην πύλη για να επιτευχθεί αυτή η επικοινωνία. Είναι ένας διακόπτης, on-off. Η επανάσταση λοιπόν της πληροφορικής, βιομηχανία των ημαγωγών, έχει παίξει στρατηγικό ρόλο. Έχουμε δει σε προηγούμενη διάλεξη, την πρώτη δηλαδή διάλεξη, σχετικά με τις τεχνολογίες κατασκευής, είχαμε πει Samsung κατασκεύαζε επεξεργαστές στα 5 μικρά, η Intel απέχει ακόμα, είναι στα 10-11 μικρά, επεξεργαστής, και φτάνουμε στον νόμο του Moore. Ο νόμος του Moore, ο οποίος είχε υποθεί το 1965 και είχε πει ότι ο αριθμός των τρανζίστορ στην ίδια επιφάνεια ολοκληρωμένου κυκλώματος διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες, κάθε σχεδόν 2 έτη. Και αυτή την αυτοεκπληρούμενη προφητεία μπόρεσαν να την κρατήσουν για πολλά χρόνια, μέχρι τις μέρες μας, οι εταιρείες κατασκευής επεξεργαστών. Το τρανζίστορ λοιπόν συνεχώς συρρυκνώνεται. Σας είχα εμφανίσει γραφήματα σχετικά με τα μικρά που είναι η κατασκευή. Και είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, γιατί σημαίνει ότι μια εταιρεία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, για να παραμείνει ανταγωνιστικά, θα πρέπει συνεχώς να ακολουθεί αυτόν τον κανόνα. Γι' αυτόν τον λόγο είδαμε και βλέπουμε συνεχώς δίσκους με όλο και μεγαλύτερη χωρητικότητα, SSD με όλο και μεγαλύτερη χωρητικότητα, ενδεχομένως ακόμα και η αύξηση στο bandwidth και σε όλα αυτά συνδέεται με την σμίκριση της τεχνολογίας. Και βέβαια με νέους αλγορίθμους στις τηλεπικοινωνίες, αλλά η αρχιτεκτονική υπολογιστών παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Βέβαια, η συνεχώς βελτίωση των επιδόσεων στον επεξεργαστή έχει ως συνέπεια να δημιουργείται ένα χάσμα ανάμεσα στον επεξεργαστή και στη μνήμη. Γίνονται προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα, αλλά πάντα ο επεξεργαστής είναι πολύ πιο γρήγορος από τη μνήμη. Μην ξεχνάμε ότι και η μνήμη είναι off-chip, εκτός του chip, άρα σημαίνει ότι θα πρέπει ένα σήμα να ενισχυθεί, να ταξιδέψει μέσα από το motherboard και να καταλήξει στη μνήμη και μετά του Napalin από πίσω, η μνήμη, κατά την επιστροφή δηλαδή, να στείλει ένα σήμα, να ενισχυθεί το σήμα, να ταξιδέψει στο διεύλο και να εισέλθει μέσα στον επεξεργαστή. Κατηγορίες λοιπόν υπολογιστών, επιτραπέζι, διακομιστές, εσωματωμένα, κινητά κτλ. Είναι διάφορες κατηγορίες αρχιτεκτονικών. Βέβαια, όλες οι κατηγορίες χρησιμοποιούν τα βασικά υποσυστήματα. Επεξεργαστή, μνήμη, είσοδο-έξοδο. Τώρα, θα είναι σε μικρό factor, small factor, ή σε επίπεδο desktop ή σε επίπεδο server που είναι πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος, εξαρτάται από κάθε φορά τις σχεδιαστικές απαιτήσεις. Δομικά στοιχεία ενός υπολογιστή, καταρχήν τα λογικά κυκλώματα, είναι πολύ σημαντική ψηφιακή σχεδίαση για την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Άρα κάποιος που έχει κενά στην ψηφιακή σχεδίαση θα πρέπει να τα καλύψει. Λογικά κυκλώματα, εκτέλεση πράξεων, σύγκριση και λήψη αποφάσεων, κυκλώματα μνήμης, αποθήκευση δεδομένων, εντολών και διασύνδεσης. Δύο είναι τα σχεδιαστικά μοντέλα των σημερινών υπολογιστών. Το ένα είναι το von Neumann, όπου έχουμε τον επεξεργαστή και μία κοινή μνήμη τόσο για δεδομένα όσο και για εντολές. Αυτό το μοντέλο είναι το μοντέλο που εμείς έχουμε στα υπολογιστικά μας συστήματα, δηλαδή στο desktop, στο laptop, στο κινητό τηλέφωνο, στο tablet.
Γιατί όταν πάμε να αγοράσουμε μνήμη για το σύστημά μας, για παράδειγμα, αν θέλουμε να το αναβαθμίσουμε, δεν θα πάμε στο μαγαζί και θα πούμε θέλουμε μία μνήμη για εντολές. Θα σε κοιτάει κάπως παράξενα και με το δίκιο του, γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον κόσμο των προσωπικών υπολογιστών. Θα πούμε μία μνήμη τάδε τεχνολογίας και θα την τοποθετήσουμε και το λειτουργικό σύστημα θα τη χρησιμοποιήσει και για τα δύο. Στον αντίποδα βρίσκεται η αρχιτεκτονική Harvard. Σε αυτή την αρχιτεκτονική έχουμε ξεχωριστή μνήμη για δεδομένα, ξεχωριστή μνήμη για εντολές, για το πρόγραμμα. Συνήθως αυτή η μνήμη, αυτή εδώ η αρχιτεκτονική, αυτά εδώ τα συστήματα, είναι κάποια ενσωματωμένα συστήματα, όπως ίσως αν έχετε κανένα DVD player, μπορεί ίσως κανένα έξυπνο ψυγείο κτλ. Δηλαδή, συστήματα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες, που έχουν ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σκοπό και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάχθει αυτός ο σκοπός. Βασικές μονάδες, λοιπόν, είπαμε η μνήμη, μονάδα ελέγχου, μονοπάτι δεδομένων. Θα πρέπει, λοιπόν, να αναλύσουμε και θα αναλύσουμε στις επόμενες διαφάνειες όλη αυτή τη λειτουργία. Τώρα, υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές. Για παράδειγμα, μία αρχιτεκτονική στο προσωπικό υπολογιστή που είναι βέβαια κάποιων ετών πίσω, για να καταλάβουμε πού ξεκίνησαν. Γιατί σας είπα ότι στο μάθημα αυτό πρέπει να δούμε πώς το παρελθόν επηρέασε το παρόν και μας οδηγεί στο μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε καλή γνώση της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, γιατί ξέρετε, πολλές φορές έννοιες που προκύπτουν σαν κάτι καινούριο είχαν προκύψει δεκαετίες πίσω. Για παράδειγμα, ξέρετε, το cloud computing, δηλαδή το να έχουμε έναν σερβερ και να συνδεόμαστε σε αυτόν και να εκτελούμε εκεί λειτουργίες, όπως εγώ αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχω remote desktop. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι remote desktop. Συνδέομαι σε ένα απομακρυσμένο υπολογιστή. Αυτό ονομάζεται cloud. Από τον υπολογιστή μας συνδεόμαστε στο σύννεφο. Βέβαια δεν είναι σύννεφο, είναι το cloud. Είναι ένα server σε κάποιο data center. Αυτή η έννοια λοιπόν που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια, εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, cloud κτλ. Στην πράξη είναι η παλιά έννοια του client server computing, όπου είχαμε εκείνη την εποχή έναν κεντρικό υπολογιστή και με serial lines καταλήγανε σε VT100 terminals, δηλαδή μια οθόνη όλο και όλο που είχε πληκτρολόγιο και τίποτα άλλο. Δεν είχε κάποια υπολογιστική ισχύ αυτή, απλώς ήταν ένα thin terminal, ένα απλό τερματικό, το οποίο μέσα αυτής της γραμμής συνδεόταν στον κεντρικό υπολογιστή, ενδεχομένως κάποιον VAX, για παράδειγμα, κάποιο server εκείνης εποχής, και ήταν αυτή η λογική, client-server computing, δηλαδή η ίδια λογική, απλώς με άλλους όρους. Λοιπόν, κάποια ερώτηση βλέπω, κάποιος ρωτάει για VPN, ξαναλέω ότι αυτό θα πρέπει να μιλήσετε με το κεντρικό διαχειριστή του συστήματος, δεν το διαχειρίζομαι εγώ το VPN. Γι' αυτό σας είχα πει στην πρώτη διάλεξη, και το είχα ανεβάσει και στο βίντεο στο YouTube, επιλύστε τα προβλήματα διασύνδεσης με το VPN, ετοιμάστε τους κωδικούς σας, για να μην έχετε πρόβλημα. Άρα, αν τύχει και δεν καταφέρεις να συνδέσεις με VPN τελικά, θα πρέπει να μιλήσεις με τον διαχειριστή. Απλώς να ξέρεις ότι θα υπάρξει κάποια εξέταση που θα απαιτήσει τους κωδικούς στο ARC. Μπορεί και το θέμα αύριο Τετάρτη να δοθεί μέσω του ARC. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις φροντίσει να έχεις κωδικούς για το ARC να συνδεθείς, θα έχεις πρόβλημα. Για να βρει κάποιος το VPN που ρωτάει κάποιος για το πανεπιστήμιο, ξέρετε, το Google είναι πολύ βολικό σε αυτή τη διαδικασία. VPN, γράφετε VPN UWM. Αν γράψετε στο Google VPN UWM, θα σας δώσει το πρώτο link. Αυτό το link θα ακολουθήσετε και θα ολοκληρώσετε τη σύνδεση. Άρα, σίγουρα αύριο για την εξέταση να έχετε φροντίσει να έχετε ενεργοποιημένο κωδικό στο ARC. Γιατί μπορεί το θέμα να δοθεί μέσω ARC. Αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει θέμα, εντάξει, παρουσία θα πάρει βέβαια, δεν θα κοπεί, αλλά απλώς δεν θα μπορεί να επιλύσει το θέμα και θα πάρει 0. Ή μπορεί η παράδοση να γίνει μέσω του ARC. Είναι σημαντικό να έχετε τους κωδικούς σας διαθέσιμους. Λοιπόν, η τυπική αρχιτεκτονική. Βλέπουμε ότι υπήρχαν δύο διάβλοι. Ο North,
ο βόρειος διάβλος και ο νότιος διάβλος. Ο νότιος διάβλος για τα αργά περιφερειακά, π.χ. USB, SATA, δίσκους κτλ. Για το ARC, να γράψω και το δεσμό για τον ARC. Βέβαια, να πω ότι το chat έχει και δυνατότητα κύλησης προς τα πίσω, οπότε δεν χρειάζεται να ξαναδείω την απάντηση. Κάποιος σκλωράλει και κάνει scroll και βρίσκει το κείμενο. Λοιπόν, Northern Beats συνδέει τις μνήμες και τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών. Video device, μνήμη, επεξεργαστή και όλα αυτά στο Northern Beats. Άρα υπήρχαν παλιά δύο γέφυρες. Η αργή γέφυρα, η γέφυρα των αργών περιφερειακών, USB, SATA κτλ. Και τον North. Η αρχαία σχεδίαση. Για να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς ως προς υπόλοιπα μαθήματα. Καταρχήν, στο κατώτερο επίπεδο, το επίπεδο το ημιαγωγικό, βρίσκεται το μάθημα VLSI. Κατά διαστήματα το διδάσκουν κάποιοι, το απλώς μερικές φορές δεν βρίσκεται καθηγητής να το διδάξει, γιατί είναι αρκετά δύσκολο αυτό το μάθημα, οπότε το αποφεύγουν αρκετοί. Λοιπόν, αυτό είναι το κατώτερο επίπεδο, το αναζήσω. Στο ενότερο επίπεδο μετά είναι ηλεκτρονική. Έχετε κάνει ηλεκτρονική. Είναι πολύ σημαντικό μάθημα ηλεκτρονική να γνωρίζετε τα τρανζίστορ, τις βασικές αρχές, πώς λειτουργούν και πολλά άλλα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα τρανζίστορ, φτιάχνουμε λογικές πύλες. Σε αυτό το επίπεδο είναι η ψηφιακή σχεδίαση, που και αυτό το έχετε διδαχθεί. Υπενθυμίζω ότι στο πρόγραμμα σπουδών των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, η αρχιτεκτονική βρίσκεται στο τρίτο έτος, γιατί στα προηγούμενα απαιτούνται όλα αυτά τα μαθήματα. Ψηφιακή σχεδίαση. Απαιτείται κάποιος να ξέρει ψηφιακή σχεδίαση, προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει τις δομές που θα δείξουμε στη συνέχεια. Αρχιτεκτονική υπολογιστών βασίζεται πάνω στην ψηφιακή σχεδίαση. Πρέπει να ξέρουμε ψηφιακή σχεδίαση και πώς από τις πύλες δημιουργούμε πιο σύνθετα κυκλώματα, πολυπλέκτες κτλ. Και στη συνέχεια αυτά τα πιο σύνθετα κυκλώματα τα υλοποιούμε σε system on a chip, σε συστήματα πάνω στο chip, όπου είναι τα ενσωματωμένα συστήματα, ένα μάθημα που διδάσκω, είναι μάθημα επιλογής, διδάσκεται σε ανώτερο εξάμεινο. Μάλιστα, έχω γράψει και δύο βιβλία για τα ενσωματωμένα συστήματα. Και στο εργαστήριό μου έχουμε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που φτιάχνουμε, κατασκευάζουμε ειδικά ενσωματωμένα συστήματα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα που θα σας προσκαλούσα, τουλάχιστον όταν διαζώσεις μπορέσουν και ανοίξουν οι εγκαταστάσεις, να έρθετε στο εργαστήριο να δείτε κατασκευές που έχουμε δημιουργήσει με ενσωματωμένα συστήματα και ίσως να κεντρήσει το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε κι εσείς, έστω και εκτός του μαθήματος, να έρχεστε στο εργαστήριο να δημιουργείτε κάτι, γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε και να δείτε ότι τελικά σας αρέσει αυτή η ενασχόληση. Λοιπόν, από τι αποτελείται ένας υπολογιστής, όπως είπαμε, εδώ είναι μια μητρική, θύρα εκτυπωτή, θύρα για κάρτα γραφικών, να συνδέσει δηλαδή μια οθόνη, θύρες PCI, chipset, AGP, memory slots. Θα πρέπει να μπορείτε να τα αναγνωρίζετε όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί επεξεργαστές. Ένα chip, το λέμε chip, βασικά είναι ολοκληρωμένο κύκλωμα, θα το δείτε και Omicron K μερικές φορές, integrated circuits, έχει επιφάνεια περίπου 280 τετραγωνικά χιλιοστά, περιέχει από 100 στην 16η ως, ακόμα να σας πω, και υπάρχουν και επεξεργαστές με 3 εκατομμύρια τρανζίστορ. Συνήθως βέβαια είναι δισεκατομμύρια, π.χ. 500 δισεκατομμύρια. Αλλά υπάρχουν επεξεργαστές που έχουν φτάσει αυτό το νούμερο. Μνήμη, διάφορες τεχνολογίες, γνωρίζετε. Θα πρέπει όταν αγοράζετε μια μνήμη να ξέρετε ακριβώς τι μνήμη υποστηρίζει το σύστημά σας, προκειμένου να μπορέσετε να την τοποθετήσετε. Και υπάρχουν διάφορες εγκοπές, στις οποίες, αν η μνήμη ταιριάζει, θα συνδεθούν ακριβώς οι μνήμες στο motherboard χωρίς καθόλου πίεση. Θύρες επέκτασης, είσοδο-έξοδο, σηριακή παράλληλη επικοινωνία. Υπάρχει σηριακή επικοινωνία, για παράδειγμα το USB είναι Universal Serial Bus, είναι σηριακό πρωτόκολλο οι συσκευές που συνδέουν με USB. Το SATA, Serial ATA, είναι σηριακό πρωτόκολλο. Δηλαδή, από ένα καλώδιο, όπως βλέπετε στο σχήμα, μεταφέρονται τα bit ένα προς ένα. Βέβαια, υπάρχουν και παράλληλοι διάβλοι. Οι παράλληλοι διάβλοι βρίσκονται μέσα στον επεξεργαστή κυρίως πια. Παλιά, οι παράλληλοι διάβλοι ήταν και εξωτερικοί. Είχαμε ένα παράλληλο καλώδιο διασύνδεσης εκτυπωτών. Είχαμε ένα
παράλληλο καλώδιο για σύνδεση των δίσκων. Δηλαδή οι δίσκοι, οι απλοί δίσκοι, οι SDD, είχαν αυτή τη συνδεσμολογία που λέγανε PATA, Parallel ATA. Δηλαδή μια μεγάλη καλωδιοτενία, 40 ή 80 pin, και η μεταφορά γινόταν παράλληλη. Όμως, επειδή παρουσιάζονταν προβλήματα, και το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να λειτουργεί σε μεγάλες συχνότητες, γιατί αποσυγχρονίζονται τα καλώδια. Δηλαδή, φανταστείτε όπως τα άλογα μιας κούρσας, που ενώ ξεκινάνε όλα μαζί, στο τέλος καταλήγουν άλλα πιο μπροστά, άλλα πιο πίσω. Έτσι λοιπόν και τα bit. Ενώ ξεκινούσαν όλα μαζί, στο τέλος κατέληγαν να έχουν άλλες ταχύτητες, άλλες στιγμές άφηξης και δημιουργούσαν προβλήματα συγχρονισμού. Γι' αυτό τα παράλληλα καλώδια, γενικά τις παράλληλες συνδέσεις, τις καταργήσανε από τα περισσότερα οι αρχιτέκτονες και τις αντικατέστησαν με σηριακά. Γιατί τα σηριακά, επειδή όλα πηγαίνουν από το ίδιο καλώδιο, όλα τα bit, έχουμε ακριβώς τον ίδιο χρόνο καθυστέρησης. Οπότε είναι πολύ πιο προβλέψιμο το πότε θα έρθουν τα bit. Σε αντίθεση με τα παράλληλα που εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν η σηριακή επικοινωνία έχει κυριεύσει τα πάντα. Η παράλληλη επικοινωνία μόνο σε ειδικά ειδικές αρχιτεκτονικές τις συναντάμε, μέσα στον επεξεργαστή κυρίως. Ακόμα και οι διασυνδέσεις στο motherboard χρησιμοποιούν PCI Express Links, τα οποία αυτά είναι σηριακά, ξέρετε. Εσωματωμένα επεξεργαστές βρίσκονται παντού. Παντού όλα έχουν επεξεργαστεί. Αν είναι ψηφιακό το σύστημα, έχει επεξεργαστεί. Για παράδειγμα, εννοείται υπολογιστής, αλλά πάμε τα κινητά, πάμε τηλεοράσεις, έξυπνα ψυγεία, ακόμα και να μην είναι έξυπνα τα ψυγεία, έχουν επεξεργαστεί που ρυθμίζει θερμοκρασίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει LCD οθόνη, αν έχει LCD οθόνη ή κουμπί, τότε έχει σίγουρα επεξεργαστεί. Βέβαια, δεν θα έχει ένα επεξεργαστή Intel J7, θα έχει έναν συνήθως 8-bit το μικροεπεξεργαστή. Αλλά θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Δεν θέλεις παραπάνω λειτουργίες. Θέλεις ένα επεξεργαστής να κάνει process το input, να παίρνει δηλαδή κάποιο input από κουμπιά ή από κάποιο dial pad ή κάτι άλλο, να αποφασίζει κάτι και να ενεργεί. Άρα λοιπόν με ένα 8-bit σύστημα μπορεί κάποιος βασικές λειτουργίες, π.χ. σε συσκευές, από ψυγεία, πλυντήρια, φούρνη μικροκυμάων κτλ. Να τις υλοποιήσει όλες μια χαρά. Υπάρχουν λοιπόν ενσωματωμένοι επεξεργαστές. Εκτός από τους επεξεργαστές που γνωρίζουμε, υπάρχει και ένας άλλος αθέατος κόσμος. Όπως ο τίτλος του βιβλίου μου είναι «Ενσωματωμένα συστήματα, ένας αθέατος ψηφιακός κόσμος». Αυτό λοιπόν, αυτός ο κόσμος που μας περιβάλλει, και δεν γνωρίζουμε ότι είναι γεμάτο επεξεργαστές, αλλά εσείς τώρα το γνωρίζετε από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι έχει πολλά περισσότερα μέλη από ότι ο κόσμος των υπολογιστών και των λάπτοπ που έχουν επεξεργαστές που αμέσως αναγνωρίζουμε ότι είναι επεξεργαστές. Δηλαδή, μας περιβάλλουν τόσο πολλοί μικροεπεξεργαστές που είναι πολύ περισσότεροι από τους υπολογιστές που έχουμε. Άντε, να έχουμε ένα-δύο λάπτοπ, ένα-δύο desktop, ένα-δύο κινητά τηλέφωνα. Αλλά στο σπίτι μας βρίσκονται, έχει υπολογιστεί, το μέσο ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο νοικοκυριό έχει 50 μικροεπεξεργαστές που δεν φαίνονται σε διάφορες συσκευές, κλιματιστικό. Είπαμε, εκτυπωτές, διάφορα, όλα που έχουν μικροεπεξεργαστεί και δεν μας έρχεται όμως στο μυαλό μας ότι έχει μικροεπεξεργαστεί. Χαρακτηριστικά λοιπόν ενσωματωμένων υπολογιστών, ελαχιστοποίηση απαιτούμενης μνήμης, είναι άλλες αρχιτεκτονικές. Αλλά εντούτοις εμείς αυτήν την αρχιτεκτονική θα θίξουμε και θέματα που συνδέονται με τα ενσωματωμένα συστήματα. Και βλέπετε λοιπόν ότι το κυρίαρχο μερίδιο πάνω από 90% των επεξεργαστών είναι τα ενσωματωμένα συστήματα. Και μετά έρχονται οι υπόλοιποι υπολογιστές. Τώρα, στη διαδικασία κατασκευής, και θα κλείσουμε σε αυτό το κομμάτι της διάλεξης, έχουμε μια ράβδο πυρητίου που ονομάζεται IGNOT, η οποία κόβεται σε φέτες, σαν σαλάμι να το φανταστείτε, κόβεται σε φέτες. Στη συνέχεια, αυτά τα πλακίδια, τα οποία ονομάζονται wafers, δέχονται κάποια επεξεργασία, δημιουργούνται διαμορφωμένα πλακίδια, οι επεξεργαστές λοιπόν πάνω σε αυτές τις μεγάλες στρογγυλές φέτες, δοκιμάζονται ποια είναι σωστά, πια όχι, πια λειτουργούν ορθά και πια όχι, κόβονται τα πλακίδια και είναι αυτά τα μικρά die των επεξεργαστών, τοποθετούνται πάνω στη συσκευασία που έχει τους ακροδέκτες, δοκιμάζονται και στέλνεται στους πελάτες.
Αυτό είναι το ίγνοτ, η ράβδος πυρητίου. Στη συνέχεια κόβονται σε φέτες, διαμορφώνουν τα πλακίδια, κόβονται και τοποθετούνται πάνω στις συσκευασίες με τους ακροδέκτες για να έχουμε το τελικό προϊόν. Τα κενά πλακίδια λοιπόν, wafer, γίνεται η κρυσταλλική δομή και τα δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο. Μεγαλύτερη σταθερότητα, δεν σπάει εύκολα. Βλέπετε λοιπόν ότι το μείγμα άμμου λιώνει σε μια ειδική συσκευασία, τοποθετεί κάποιο σπόρος κρυστάλλου, η φύση δημιουργεί ένα κυλινδρικό μεγάλο κρύσταλλο με 99,99% καθαρότητα και έλκεται σιγά σιγά αυτό το ίγνοτ, που είναι πληνθώματα πυρητίου. Ασφαλώς πάντα σε κάθε διαδικασία υπάρχουν και ατέλειες, defects. Οποιοδήποτε μικροσκοπικό ψεγάδι δημιουργεί πρόβλημα στο chip, αφού είναι, μιλάμε πια για τεχνολογίες μικρών, ναι, για το τρανζίστορ. Οπότε ένας κόκκος σκόνης να μπει κάπου, σου καταστρέφει ένα τσιπάκι. Μπορεί και παραπάνω. Για παράδειγμα, εσωδεία είναι το ποσοστό των καλών τσιπ από το σύνολο του τσιπ ενός πλακιδίου. Αν 17 τσιπ στα 20 πέρασαν τον έλεγχο, το γέλ είναι 17 στα 20, 85%. Βλέπετε εδώ ότι αν είχαμε κάποιος ρωτούσε, γιατί να μην έχουμε τότε ένα τεράστιο τσιπ. Γιατί αν είχαμε ένα τεράστιο τσιπ, δείτε την εικόνα. Έστω είχαμε πολύ μεγάλα τετράγωνα, πολύ μεγάλα ντάις. Αυτά λοιπόν, αν υπήρξαν αυτές οι ατέλειες, θα κατέστρεφαν τα 3 στα 4. Ενώ με τις ίδιες ατέλειες σε μικρότερα ντάι, βλέπουμε ότι 1, 2, 3, 4, 5, 5 ντάις χωρίς ατέλειες. Γι' αυτό λοιπόν, στατιστικά έχει βρεθεί πόσα τετραγωνικά χιλιοστά πρέπει να έχει ένα ντάι, προκειμένου να μεγιστοποιούμε τη εισοδιά μας. Γι' αυτό και αν και θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε μεγαλύτερους επεξεργαστές, δεν το κάνουμε γιατί θα ήταν ασύμφορα οικονομικά, θα ήταν πανάκριβη. Γιατί το κόστος εδώ θα έβγαζε ένα ντάι κάθε φορά, για παράδειγμα, αλλά το ένα ντάι θα κόστιζε όσο τα 4. Δηλαδή θα ήταν, στο παράδειγμα μας αυτό, για παράδειγμα, επί 4. Βέβαια, αυτά είναι τα νούμερα του παραδείγματος, αλλά θα ήταν πολύ πιο υψηλό τάξη μεγέθους. Λοιπόν, άρα σχετικά με τη γεωμετρία, συρρήκνωση γεωμετρίας, νέοι μηχανισμοί βλαβών, έλεγχος αξιοπιστίας γίνεται όλο και πιο δύσκολα, τεχνικές που επιτυχάνε με αξιοπιστία, όλα αυτά θα πρέπει να το μελετήσετε κι εσείς. Κόστος ελέγχου, αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος ελέγχου στις σημερινές τεχνολογίες, αφού πια είμαστε σε μικρά. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι η δοκιμή αυτών των chip. Γι' αυτό όταν σχεδιάζουμε ένα chip, θα πρέπει να δίνουμε μηχανισμούς για να ελέγχουμε, να μπορούμε να το ελέγχουμε. Να έχουμε δηλαδή ακροδέκτες για αποσφαλμάτωση, για monitoring, για controlling. Υπάρχει ειδικός σχεδιασμός για ελεξιμότητα, να ξέρετε. Είναι άλλες τεχνικές. Σχεδιασμό για ελεξιμότητα και παρατηρησιμότητα. Να μπορούμε να δούμε δηλαδή το ιστορικό ενός επεξεργαστή από τους ακροδέκτες. Το πρόβλημα της θερμότητας εννοείται πια ότι απαιτούνται ψύχτρες κλπ. Ακόμα και το Raspberry, που είναι single board computer, θέλει ψύχτρα και μερικοί βάζουν και ανεμιστηράκια γιατί λειτουργεί σε μεγάλες συχνότητες αυτός ο επεξεργαστής ARM και έχει συνέπεια να δυσλειτουργεί μερικές φορές. Πολλαπλή πυρήνες επεξεργασίας. Tesla, λειτουργία του υπολογιστή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αριθμητικά συστήματα θα δείτε μόνοι σας, γιατί είναι έννοιες επανάληψης σε σχέση με την ψηφιακή σχεδίαση 1. Θα πρέπει να γνωρίζετε αριθμητικά συστήματα. Δηλαδή, αναπαράσταση αριθμών, το διαδικό σύστημα, δεκαεξαδικό, κωδικοποίηση ASCII, αναπαράσταση αριθμών, συμπλήρωμα ως προς 1, συμπλήρωμα ως προς 2, αριθμητικές πράξεις και όλα αυτά που είναι θέματα της ψηφιακής σχεδίασης 1. Στα λειτουργικά συστήματα που ρωτάει κάποιος, όχι, δεν είναι στα λειτουργικά συστήματα, είναι η διάλεξη αρχιτεκτονική υπολογιστών. Οπότε, βρίσκεται στο E-Class, αρχιτεκτονική υπολογιστών, κάποιος πρότεινε αν είναι λειτουργικά συστήματα. Λοιπόν, ήταν πριν τα λειτουργικά συστήματα, που θα ανεβάσω και το βίντεο στο YouTube, όπως και αυτό με την επιτυχή ολοκλήρωση του σημερινού διόρου. Ας ανοίξουμε το quiz όμως. Θα έχετε 30 δευτερόλεπτα να συνδεθείτε. Ανοίγω το quiz. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, ενεργοποιώ 20 δευτερόλεπτα. Το template ήταν
με αυτό το όνομα, γι' αυτό φαίνεται να φέρει αυτό το τίτλο. Λοιπόν, έχετε 46 δευτερόλεπτα και έχουν ήδη συνδεθεί, όπως βλέπω, αρκετοί φοιτητές. Υπενθυμίζω ότι αύριο, Τετάρτη, υποχρεωτικά στις 7 πρέπει όλοι να συνδεθείτε, γιατί μία απουσία σε αυτό το εργαστήριο που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί θα έχει ως συνέπεια... Η διεύθυνση είναι αυτή, παιδιά, ε. Θα έχει ως συνέπεια να κοπεί στο μάθημα κάποιος. Η διεύθυνση λοιπόν είναι rkc.udalminzer καθένας iQuiz. Εννοείται ότι έπρεπε να έχει κάνει κάποιος ήδη login στο quiz. Μόλις πάει εδώ θα του βγάλει σελίδα το login αν δεν έχει κάνει login. Και εφόσον έχει τους κωδικούς του, όπως είπα, δεν θα έχει πρόβλημα. Αν τους έχει ξεχάσει ή δεν έχει κάνει γραφή, δεν θα μπορέσει να συνδεθεί. Λοιπόν, 5, 4, 3, 2. Όπως σας είπα, έχετε 30 δευτερόλεπτα στιγμή που ξεκινάει και ξεκινάει το quiz. Νόμος του Moore, πρώτη ερώτηση. Υπενθυμίζω για κάποιον που το βλέπει πρώτη φορά ότι στο πάνελ ελέγχου που έχει επιλέγει το αντίστοιχο χρώμα, την αντίστοιχη απάντηση, ένα κουμπί μια φορά σε κάθε ερώτηση και αντιστοιχεί ένα προς ένα με αυτό. Δηλαδή, αν πατήσει το πρώτο κουμπί, είναι η πρώτη απάντηση. Το δεύτερο, η δεύτερη κτλ. Επίσης βλέπουμε στοιχεία ως προς το πόσοι έχουν απαντήσει, ποια ερώτηση είναι, 2 από 9, πόση θετική βαθμολογία θα πάρει να απαντήσει σωστά, πόση αρνητική βαθμολογία να απαντήσει λάθος και οι 4 πρώτοι. Σε αυτό το σημείο θα κλείσω εγώ την καταγραφή στο βίντεο, στο YouTube που θα ανέβει, δεν χρειάζεται να ανέβει το υπόλοιπο κομμάτι, είναι το quiz. Οπότε θα σε δώσω το λόγο σε λίγο μόλις κλείσω την καταγραφή, άρα σταματάμε αυτή την καταγραφή, παραμένω βέβαια στο κανάλι, στο record.